Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί με εκλεκτό καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Κόκορη, συνεργάτη της Πειραϊκής Εκκλησίας παλαιότερα και για πολλά χρόνια, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 12 χρόνια, 12 χρόνια, έμπειρο στα θέματα των αιρέσεων, πολυγραφάτατο συγγραφέα με 3 έργα για τις αιρέσεις, για τους Ιεχωβίτες ειδικά, για γενικότητα τους αιρετικούς. Έχεις τη γεμάτη για τους μάτους του Ιεχωβά, αλλά γενικότερα όμως για όλη τη διαμαρτύρηση. Και σήμερα θα μας μεταλαμπαδεύσει την πείρα του με τις τόσες συζητήσεις που έχει κάνει με πάρα πολλούς αιρετικούς ανθρώπους, προσπαθώντας να τους συνετίσει, κάνοντας τον αγώνα του, δίνοντας την προσωπική του μαρτυρία για του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε κύριε Κόκορη. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί που μου κάνατε, με καλέσετε. Να καταθέσω και εγώ τη δική μου μικρή εμπειρία στα θέματα ορθής πίστεως και όχι μιας απλής πίστεως. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι και μέσα ακόμα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό υπάρχουν 7 ή 8 είδη πίστεως. Στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Βεβαίως. 8 είδη πίστεως. Τα παριθμίζω, τα περιγράφω. Να τα παριθμίσετε, δεν είναι τα περιγράφω. Και, και από αυτά τα πράγματα 8 σώζει μόνο η μία πίστη. Αυτά τα γράφει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στις ερμηνείες που κάνει στις καθολικές πιστεύσεις του Παύλου και λέει τα εξής: το πρώτο είδος πίστης είναι η λεγόμενη εισαγωγική πίστη. Δηλαδή πιστεύει κάποιος στον Χριστό, τον δέχεται όπως τον δέχεται, βαπτίζεται ότι πίστη και έπειτα εγκαταλείπει. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σου δει ότι πίστεψε και βαπτίστηκε και εγκατέλειψε. Σήμερα έχουν τέτοια παραδείγματα για λόγους καιροσκοπισμού, πολλοί βαπτίζονται. Έρχονται μετανάστες, τους πείθουν δικοί μας, χωρίς καμιά κατοίκηση, επιπόλαια και επιδερμική κατοίκηση, χωρίς να εμβαθύνουν και χωρίς βιώματα, τους βουτούν στο νερό, εγώ δεν το βάζω, τους βούτυμα στο νερό και τους εγκαταλείπουν. Και γίνονται πλέον αυτοί οι ιοί εχιδνών χειρότεροι των άλλων. Διότι ούτε πιστεύουν, ούτε πλησιάζονται, ούτε νηστεύουν, ούτε μετανοούν, ούτε θεία κοινωνία έχουν. Εκκλησία δεν πατάνε, έχω εμπειρία από πρόσωπα που βαπτιστήκανε και δεν ξέρω την πόρτα τη Εκκλησία. Το είναι πολύ φλέγον. Αυτή λοιπόν η λεγόμενη εισαγωγή πίστη είναι η πίστη η δικαιούσα. Δηλαδή πιστεύω άλλο στον Χριστό, νιώθει ευεργετημένο, βαπτίζεται για λίγο καιρό και σιγά σιγά αυτή η πίστη ατονεί. Είναι ιστορική πίστη. Πολλοί δε το Χριστό ω ιστορικό πρόσωπο το δέχονται. Και οι μουσουλμάνοι και οι ληστέ και οι σοσιαλιστικοί κομμουνιστέ και οι άθεοι. Προσωπικό σωτήρα. Σαν ιστορικό όπως, πρόσωπο. Ναι. Το πιστεύω, το δέχονται. Υπήρξε ο Χριστό. Εδώ δείχνει την Εκκλησία στη μέση. Την ιστορία στη μέση. Μάλιστα. Ο Χριστό. Την έτοιμησε στο μέσο. Προ-Χριστού, μετά Χριστόν. Είναι τυχαίο πρόσωπο. Διχοτόμησε την ιστορία. Διχοτόμησε, ναι. Είναι η πίστηση των σημείων. Είναι αυτοί που πιστεύουν από θαύμα, διότι σε έτυχε κάτι, αυτό σε λέει, σου έκανε θαύμα που ζητήσανε από Θεό θαύμα, του το έκανε, πίστεψαν, αλλά εκκλησία δεν πατούν. Ξέρω ένα κάποιον ο οποίο από το Δημότυχο, ο οποίο είχε καρκίνο στο Λάριγκα και θεραπεύεται εδώ στον Άγιο Σάββα, ήταν στα τελευταία του, την άγια μεθάγια την εγχείρηση, αλλά τον παίρνει γιατί θα πεθάνει. Το βράδυ βλέπει την Αγία Ειρήνη Χριστοβολάντου και του λέει: θα γίνει χαρά και θα έρθει σπίτι μου. Πια είσαι με ειρήνη στο βουλάντο. Όντω να είμαι, δεν έκανε εγχειρήσει, θεραπεύτη με θαύμα. Αυτό έρχεται μια φορά το χρόνο, λάβει μια λαμπάδα και φεύγει. Αυτή είναι όλη η στροφή στο χριστιανισμό. Μια λαμπάδα στην Αγία Ειρήνη έρη του γνωσύνη και έχει την γνώμη ότι άραψε με λαμπαδόρισμα τον πόδι του, το πόδι του έχει και πιστεύει και εκλείει τα καθήκοντά του. Είναι η πίστη αυτή που γράφει ο Χριστό, πέφτει πάνω στην ξηρά λίθο, ξέρετε, δεν την έχει εκμάδα. Και αδυνατή. Πιστεύει κάποιο, ενθουσιάζεται, προχωράει λιγάκι, δεν έχει ρίζε, δεν έχει βάθο. Και ο ήλιο στο κάβγο, και το και. Η μέρη μέσα στο βίβλιο. Είναι επίση των δαιμόνων. Πιστεύουν και οφρήτων. Δεν πάβουν ένα δαιμόνια. Είναι επίση των αιρετικών. Πιστεύουν και αιρετικοί, αλλά εσφαλμένα, νοσηρά και οπωσδήποτε έξω από κάθε ορθό δόγμα και ορθή πίστη. Θα θέλατε λιγάκι να σταθούμε ένα λεπτό μόνο να μα τονίσετε γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε η πίστη να είναι τέλεια. Και ορθή για να σωθεί κανείς. Να πω το τελευταίο είδος πίστεως. Είναι και επίσης η διαγάπης ενεργουμένη. Όχι γιατί λέμε αγάπη, εννοεί τα καλά έργα. Δηλαδή εμείς μας μάθαμε από μικρά παιδιά να έχουμε ως έργα μόνο την φιλανθρωπία.
να δώσουμε ότι υπάρχει ένα εγώ και δεν μου κάνει το ρούχο, να το δώσω σε αυτό χώρο, να πάω στον παράδεισο. Λες και ο Θεός συναλλάξει αυτό το πράγμα. Όταν επίσης δεν αγάπη στην Ελλάδα. Δεν να απορρίπτουμε και την βοήθεια που κάνουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να πω το και καρπό στο Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Τα αγαθά έργα αυτά κάθε αυτά δεν σώζουν. Τα αγαθά έχουν και μουσουλμάνοι και μυριστέ, έχουν κουνιστέ. Οι πάντε έχουν καλά έργα. Θα σωθούν ότι δίνουν ένα ευρώ που του περίσσεψε ή ότι ένα πιάτο φούγη που του ξύγησε τον ίδιο στο βάζει στον παράδεισο. Πρέπει να είναι καρπό του Αγίου Πνεύματος και να είναι αποδεικτικό ορθή πίσω στα έργα για να τα αξιολογήσει ο Χριστός. Αλλιώς δεν τα αξιολογεί. Καλά έργο έχουν οι πάντες έχουν ανά τη γη. Δεν σημαίνει ότι επειδή έδωσαν λίγα φασόλια, περισσέψαν ένα κομμάτι κρέας που του περίσσεψε εδώ ήταν ένα ρούχα παντελόνι και από κάμισο, ανοίγει ο παράδεισος. Όχι δα. Αυτά είναι έργα που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικό, θα τα ζητήσει ο Χριστός. Θα τα απαιτήσει. Ως τι, ως αποδεικτικά ορθής πίστεως και ορθού βιώματος του Ευαγγελίου. Αγάπης του Χριστού, ναι, ορθό βίωμα του Ευαγγελίου. Ναι. Είναι έργα, αγάπης βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία. Βέβαια. Έργα είναι η επιστροφή πλανεμένα στον Χριστό. Είναι έργο. Έργο προσωπικό είναι η μετανιά μου. Κάνω έργο το δόγμα της μετανοίας. Έργο είναι ο σωστός τρόπος προσεγγίσεως στο Άγιο Ποτήριο. Είναι έργο. Είναι έργο. Έργο είναι τα δακρυά μου για τις αμαρτίες μου. Έργο είναι το να συγχωρώ τον εχθρό μου. Έργο είναι το να αγαπώ τον εχθρό μου. Έργο είναι να προσεύχομαι για τον εχθρό μου ή για αυτό που καταργέται. Είναι έργα αυτά. Όλα αυτά. Εμείς ως έργα έχουμε να δώσω λίγα χρήματα από τα, και αυτά, όχι από το στέρμα, από το απερίσταμα. Ναι. Και έδωσα στο φτωχό. Καλά, έκανε εσύ υποχρεωμένο να δώσει στο φτωχό. Ναι. Όμως συγχωρείς τον εχθρό σου. Προσευχήθηκες για αυτό που σε καταργέται. Ευχήθηκες για, για αυτό ο οποίο σε κυνηγάει, αναλέεται και σε διώκει. Γόγγες κατ' ουδιώτη ξανατύχημα. Όχι, αυτό είναι έργο αν δεν γογγίζεις. Γιατί περμόνω τα έργα, τα 5 δραχμές που θα δώσουν, 5 ευρώ θα δώσουν ένα αυτό. Τα σωματικά της. Εκεί σταματάμε. Τις υλικές βοήθειες. Και επειδή λίγο πολύ ευχαίρεια έχουμε σήμερα να δώσουμε 1 ευρώ σε ένα φτωχό, λέμε ότι εκτελέσαμε το έργο μας και τα καθηγόντά μας. Δεν είναι αυτά τα έργα. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος όταν μιλάει περί δογμάτων, διαβάστε στη Γένεση, πρέπει να είναι η έκτη ομιλία του, αν δεν με πω, η μνήμη. Λέει το εξής. Θα πρέπει να έχουμε ορθά δόγματα τα οποία θα τα βιώνουμε. Διότι όσο και αν πιστεύεις σωστά, δογματικά, εάν αυτά τα κάνεις βίωμα και ζωή, δεν σώζεσαι. Πάλι αν έχεις ορθό τρόπο ζωής, αν δεν πιστεύεις σωστά, πάλι δεν σώζεσαι. Θέλει δηλαδή, και τα δύο μας. Αυτά είναι συζευγμένα μεταξύ τους, πρέπει και τα δύο. Όπως τα φτερά του Αγιετού που λένε οι Εκκλησίες. Είναι δύο κουμπιά. Που κουμπιά της βάρκας, ναι, μπράβο, ναι. Οι δύο πτέρυγε του αεροσκάφου. Μια πτέρυγα του αεροσκάφου δεν πετάει. Καλώ, πολύ ωραία το διευκρινίσατε για να καταλάβουν και οι αγαπητοί μα. Ναι, και τα δύο. Βλέπουν, και λέει, ορθέ πίστη, άνευ έργων ή έργα χωρί πίστη, που δεν ονίγησε το χριστιανό. Γράφει ο Χρυσόστομος. Δεν οφείλει καθόλου χριστιανό. Πίστη λοιπόν είναι να αποδέχομαι χωρί κρατούμενα, χωρί ερωτηματικά, χωρί λογισμού, ό,τι μα απεκαλύφθηκε και είναι αποδεδειγμένα και αληθεί αυτά. Και τα οποία θα εφαρμόσω, θα βιώνω. Είναι λοιπόν η πίστη σωστή όταν έχει εφηρμοσμένο τον χριστιανισμό, όχι θεωρία. Μάλιστα. Γι' αυτό και αυτό το παράδειγμα των Αγίων. Τι είναι ο βίος των Αγίων, ο εφηρμοσμένος χριστιανισμός. Αυτή είναι η πίστη. Δεν είναι ένα συνέστημα, αποδέχομαι το Θεό και τελείωσα. Πίστη σημαίνει το εγκαταλείπω στα χέρια του, παραδίδουμε στα χέρια του, υπακούς αυτά που μου λέει και τα προσπαθώ με το χάρη τη δική του να τα εφαρμόσω. Χρειάζεται δηλαδή αγώνας, προσπάθεια, ναι. Καθημερινή έτσι λήψη, δηλαδή προσοχή στη συμπεριφορά μας, το τι σκεφτόμαστε, τι κάνουμε, τι λέμε. Και δεν είναι τόσο εύκολο έργο, όπως είπατε κι εσείς, με μια δεκάρα, με ένα ευρώ, με κάτι τέτοιο να κερδίσει κανείς τον παράδεισο, αλλά χρειάζεται σωστή έτσι, υποδομή. Έχει ένα ωραίο είναι οικοδόμημα ο χριστιανός δηλαδή, πρέπει να οικοδομηθεί σωστά, έτσι. Έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Μάρκος Ασκητής, ο οποίος λέγεται εξής. Το επιγράφει το έργο του «Περι των ιωμένων εξ έργων δικαιούστε». Ναι. Για αυτού που τη γνώμη θα δικαιωθούν από τα έργα. Λέει τα αγαθά έργα δεν τα κάνουμε για να τα δώσω θέσπα στην ουρανών. Δεν είναι συναλλάκτος ο Θεός. Δώσ' μου να σου δώσω. Τα κάνουμε για να διατηρήσουμε την κτηθήσα χάρη του Αγίου Πνεύματος, το βαπτίσμα τη. Περιθρυγκώνουμε αυτή τη χάρη με τα έργα τα αγαθά. Μη μας εγκαταλείψει λόγω ατάκτου ζωής και αδιαφορίας και σκληρής καρδιάς. Γι' αυτό γίνονται αγαθά έργα. Για να προφυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μην τη χάσουμε. Αν τη χάσουμε διότι είμαστε διάφοροι, πετραχύλια, επανακτάται, αλλά δεν ξανακάνω πάλι με αυτή την αδιαφορία προς το βίωμα του Ευαγγελίου. Να ξανατονίζω ότι θα πρέπει να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα αγαθά έργα για να τα εξολογήσει ο Θεός. Αλλά είναι δικά μας έργα, έχουν την σφραγίδα
Το εγωισμό μας δεν τα εξολογεί, τα απορρίπτει. Ξέρετε, ό,τι έκανε ο άνθρωπος, όσα εργαλάκια κάνει, ένα μηδενικό, μηδέν, 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 μηδέν. Έχετε όμως μπαίνει μπροστά ο ένας και αυτό με αξιοποιούνται. Έχω ένα μηδενικό. Χριστός μπροστά γίνεται 10. Έχω 3 μηδενικά. Μπροστά ο Χριστός γίνεται 1000. Έχω 6 μηδενικά. Μπροστά ο Χριστός γίνεται 1 εκατομμύριο. Ακεί να είμαστε όπισαν του Χριστού και ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε για την αγάπη του. Τότε αξιολογούνται αυτά που κάνουμε. Λέω λοιπόν ότι οι αιρετικοί έχουν κάπου κάπου αγκάθα έργα. Ουδίστον γίνεται και αγάπη έχουν. Λέμε ότι έχουν. Όμως δεν έχουν ορθή πίστη. Ας λέω ότι έχουν πίστη, πιθανώς να έχουν και ογκώδη πίστη. Και μεγάλη πίστη. Ορθή πίστη δεν έχουμε. Διαφέρει η απλή πίστη από την ορθή πίστη. Πόσο αξία λοιπόν έχει να είναι κανείς σωστός στην πίστη του, να ξέρει την ορθή πίστη, το δόγμα του Ευαγγελίου, να ξέρει τι ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Διότι τελικά αυτή είναι η ορθή πίστη. Να ξέρει αν έσωζε οποιαδήποτε... το λόγο του Θεού καλά. Ναι. Αν έσωζε οποιαδήποτε πίστη σε ένα Θεό, έτσι χωρίς να μπορεί να προσδοριστεί, οποιοδήποτε να έχει την ταμπέλα είμαι Θεός, δεν υπήρχε λόγος να σαρκωθεί το δεύτερο προς τις Αγίες Τριάδες και να μας αποκαλύψει πώς πρέπει να πιστεύουμε. Γιατί λένε πολλοί, ξέρεις, πιστεύω σε ένα Θεό, σε μια ανωτέρα δύναμη. Ναι, αυτή η ανωτέρα δύναμη. Δεν πιστεύουν οι αρχαίοι σε 12 ανώτερες δυνάμεις. Δεν πιστεύουν οι Ινδουιστέ, οι Ραχμανιστέ, οι Ταοϊστέ, οι Βουντού. Οι Ηλιολάτρες. Οι Συντοϊστέ, οι Ηλιολάτρες, οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι σε μια ανωτέρα δύναμη. Επειδή πιστεύουν εκεί πέρα θα πάει στον παράδεισο. Είναι συγκεκριμένο το πρόσωπο που πρέπει να πιστεύουμε και ο τρόπος πώς πρέπει να πιστεύουμε και ο τρόπος που θα βιώσουμε αυτά που μας απεκάλυψε. Και μάλιστα υπάρχουν και αποδείξεις, αγιογραφικές βέβαια, αλλά είναι αποδείξεις οι οποίες ένας καλοπροαίρετος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, να τις απορρίψει. Και πρέπει σωστά να πιστεύει, διότι εάν στην πίστη μας, εάν ένα γιώτα το μετακινήσουμε, ή έναν τόνο, ή μια κεραία, όχι δεν έχουν ευθύνη, καταραίει το δικαιώμα της πιστεώς μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί έγινε η πρώτη σύνδεση οικουμενική? Για ένα γιώτα. Ναι. Ομοούσιος έλεγε η αρχαία εκκλησία, το οποίο ο Μέγας Αθανάσιος του έδωσε ένα ιδιαίτερο νόημα να είναι τα πρόσωπα μιας ουσίας ομού, μία-μία μαζί, να μην διαιρείται η ουσία, γιατί το ομοούσιο υπήρχε και στους άλλους, η ίδια ουσία αλλά χωριστή. Δεν ήταν μία ενιαία και αδιάρτητη ουσία, λέγανε υπάρχουν η ίδια ουσία αλλά χωριστές, κατατριμμένες οι ουσίες. Και, αλλά βάζανε οι ομοιοσιανοί ένα γιώτα. Ομοιοούς, όμοιος. Όχι ίδιος, όμοιος. Ναι, αυτό σημαίνει δεν υπάρχει μία θεότητα, μία ουσία των τριών υποστάσεων. Και ξέρετε, συγχωρείτε, το είπε και ο Κύριος, θα πείτε για τις τρεις υποστάσεις. Είπε το εξής, ότι τελεία, κόμμα, γιώτα, εν. Η μία κεραία. Η μία κεραία, ναι. Είναι σαν προφητικό δηλαδή γι' αυτό. Έτσι, ναι, μα το προγνώρισαν, είναι. Προνόησαν. Το προγνώριζε. Μάλιστα, μάλιστα. Ότι θα έρθουν άνθρωποι. Λίγοι βαρύς. Οι οποίοι θα κάνουν λογοπαίγνια σε θέματα πίστεως. Ναι. Με τις προθέσεις εν, εις, εκ, μία, δύο κλπ. Συνεχίστε από το τριαδικό ομοούσιο που λέγατε για να μην διακοπούμε. Ναι. Μα εκεί θα καταλήξω. Με τις προθέσεις μέσα στα Ευαγγέλια. Προσπαθούσαν να κακοποιήσουν και να. Από μια ρήμα, ένα ρήμα ή μια λέξη που χρησιμοποιούν οι πατέρες να κακουργήσουν στα θέματα της πίστης. Διότι προσπαθούσα με την κοινή καινή και απατηλή φιλοσοφία να απαντήσει το θέμα τι είναι Θεός. Εμείς έχουμε εξ αποκαλύψεις του Χριστού μας το ότι είναι ο Θεός αφόπως όσο Χριστού μας επεκάλυψε και πως είναι ο Θεός. Αγιογραφία πιστεύω ότι ο Θεός κατ' την ουσία είναι ένας κατ' την ουσία, μία ουσία των τριών υποστάσεων. Όμως αυτός ο ένας Θεός κατ' το Μέγα Βασιλείο συμπληρώνεται εν τρισήν υποστάσεις, που σημαίνει ότι ο Θεός, η Θεότητα συμπληρώνεται με τις τρεις υποστάσεις. Φαίνεται σαν να παίρνουμε μια υπόσταση, Πατέρα, όχι Άγιο Πνεύμα, την ακατώνουμε και συμπληρώνουμε ένα κατασκεύοντα. Δεν είναι αυτή η έννοια του. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το νερό που πίνουμε συμπληρώνεται με δύο στοιχεία. Υδρογόνο, οξυγόνο, δύο. Εάν λείψει ένα από τα δύο, πάγουν ένα νερό. Έχουμε τον ήλιο. Έχουμε τη διάπειρο μάζα έτσι, του ηλίου, έχουμε τη θερμότητα και το φως του. Εάν ένα από τα τρία λείψει, πάγουν ένα ήλιο. Θα είναι κάτι, ένα νεκρό ουράνιο σώμα. Όταν λοιπόν λέμε Θεό, πρέπει να ξέρουμε ο Χριστός μας, τον στηθάτε μέσα. Να πω, συγγνώμη για τη φράση, θα την πω όμως. Τι μέρος του λόγου, ποιο κομμάτι. Δεν ταιριάζει τη φράση, το λέω όμως για να είναι κατανοητό.
Ποιο κομμάτι της θεότητας είναι ο Χριστός, του Πατρός, η σοφία, του Πατρός είναι, ο λόγος του Πατρός, η λογική του Πατρός, η οποία η σοφία είναι ανυπόστατη. Έχει υπόσταση, έχει εγώ, έχει θέληση. Είναι Θεός ο ίδιος. Δεν το πέρα πως άνθρωπος που σε εμάς το νους είναι μια θεία ουσία και λειτουργεί και μας λέει αυτά που μας λέει. Για τον Χριστό, για τον Θεό Πατέρα, η θεία ουσία, ο Θεός είναι... Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μάλιστα. Έτσι. Και να επανέλθουμε αμέσως, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λέγαμε λοιπόν ότι πώς εννοούμε τον Τριαδικό Θεό. Κατά τον Άγιο Βασίλειο, η θεότητα συμπληρώνεται τις συνυποστάσεις. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός μέσα στον Πατέρα, ο οποίος είναι εν τον κόλλο Πατρός, όν εις τον κόλλο του Πατρός. Ο Χριστός είναι σαν πρόσωπος της Αγίας Τριάδος, η σοφία του Πατρός, ο λόγος, η λογική του Πατρός και είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του Πατρός ο Χριστός, της θεότητος. Όπως το Άγιο Πνεύμα, είναι το Πνεύμα του Άγιου, της θεότητος, του Πατρός, όπως και να το πούμε. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι απλός άνθρωπος, πάβει ο Θεός Πατήρ να έχει λόγο, να έχει σοφία, να έχει λογική. Και ένας Θεός που δεν έχει λογική, δεν θα πω καμιά βλάσιμο λέξη ότι ναι, δεν του κόβει. Είναι αδιανόητο να υπάρχει. Ναι, είναι αδιανόητο. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Άγιος το λόγο στην πρώτη ψήφιση, στο Β22. Ο αρνούμε στον Υιόν ουδέν τον Πατέρα έχει. Όχι, ο αρνούμε στον Υιόν ως πρόσωπο ιστορικό. Αυτό το δέχονται όλοι, ακόμα και οι Εβραίοι το δέχονται. Ο αρνούμε στον Υιόν ως πρόσωπο θείο, ως υπόσταση θεία. Αν λοιπόν κάποιος αρνείται τον Χριστό ως θείο πρόσωπο, πάβει να έχει το υπόλοιπο της θεότητας, πάβει να υπάρχει θεότης. Και θα το πω πολύ καταστρέφει απλά. Αν αφαιρέσουμε από τον ήλιο τη θερμότητα, πάβει να υπάρχει ο ήλιος. Αν από τον αφαιρέσουμε, είναι υδρογόνο, οξυγόνο 2, αφαιρέσουμε τον οξυγόνο, τι θα μείνει? Οξυγένες στο υπόλοιπο. Άλλο στοιχείο. Άλλο στοιχείο. Πάβει λοιπόν να είναι νερό, για ένα στοιχείο να αφαιρέσουμε, ένα. Υδρογόνο, οξυγόνο 2, ένα από το οξυγόνο να το αφαιρέσουμε, πάβει να είναι νερό. Βλέπετε την παρέτηση μένει και στη θεότητα. Αν αφαιρέσουμε το ένα από τρία πρόσωπα, αυτό που μένει δεν είναι Θεός, είναι τίποτε. Στην ουσία. Ο Θεός Λόγος, όπως λέει και ο Ιωάννης. Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ καμιά φορά και εγώ. Δεν ξέρω, πρέπει αυτό που λέει, το στηρίζω στην Αγία Γραφή, δεν το είχε. Οι μουσουλμάνοι, όσο και να ορίονται, δεν έχουν Θεό. Ας λέει και ασμένοι δικοί μας, οι οποίοι είναι. Πώς να πω. Ότι είναι ίδιο Θεό, πιστεύω. Ακατατρόψτε τα θέματα, ότι ένα Θεό έχουμε όλοι μας. Έχουμε καθόλου ένα Θεό όλοι μας. Ο Θεός των Ορθόδοξων είναι τριαδίκος. Τον άλλον είναι μονοπρόσωπος, μονοϋπόστατος, άρα δεν υπάρχει. Κατά την Ευαγγελική έννοια και περιγραφή. Δεν γνωρίζουν. Ούτε οι Εβραίοι έχουν Θεό σήμερα. Κάποτε είχαν, πριν αποκαλυφθεί ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα, τα δύο προς τα Αγίας Τριάδος θα συμπληρώνουν την θεότητα, είχαν το Θεό, είχε αποκαλυφθεί μόνο ο Θεός Πατήρ. Αφότε όμως έγινε αποκάλυψη του και το Άγιο Πνεύματος, πάβει πλέον να έχουν Θεό, γιατί τον έχουν κουτσό, κουτσουρεμένο και λειψό το Θεό. Αρνήθηκαν τη γνώση της Αγίας Τριάδος. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει Θεός σε αυτούς καθόλου. Ας λέγονται μονοθυστικές και δυστυχώς και δικοί μας. Κάνουν το λάθος να τις αναφέρουν έτσι. Ως μονοθυστικές και τις παρελθύνουν με την Ορθοδοξία, με τον Χριστιανισμό. Εδώ, αν διαβάσουμε Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, στην προσμηνέως επιστολή του και σε άλλες επιστολές, κυρίως σε αυτήν την επιστολή, λέγεται εξής. Τότε υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, χρυσών προστραγγένων στο διορθώνω, υπήρχε μια ομάδα, η λεγόμενη Δοκίτε. Μια αίρεση του πρώτου και δεύτερου αιώνος. Αυτοί είχαν την γνώμη ότι ο Χριστός κατά δόκιση εσαρκώθη, όχι πραγματικά. Δηλαδή κατά επίφαση, εικονικά, ψευδός, κατά φαντασία. Εμείς όπως δεχόμεθα ότι έχουμε τελεία και ολοκληρωμένη σάρκωση του λόγου. Τέλειος κατά παντάδος, όχι τέλειος ηθικά και βιολογικά τέλειος ο Χριστός. Και ηθικά και φυσικά και βιολογικά τέλειος ο Χριστός κατά πάντα. Δύο φύσεις θα υπόσταση θεία. Θεία και ανθρωπίνη. Η ανέρεση των φύσεων μας κάνει μια άλλη αίρεση τους μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν πιστεύουν. Θα το πούμε και αυτό, να το πούμε, ναι. Αν λοιπόν κανείς λέει ότι ο Χριστός δεν εσαρκώθη πλήρως και τελείως ως άνθρωπος, δεν είπε τέλειος άνθρωπος, αυτόν ο Άγιος Ιγνάτιος Θεοφόρος τον αποκαλεί άπιστο και άθεο. Έτσι τον αποκαλεί, δηλαδή. Δεν αρνούνται για τριάδα. Αρνούνται όμως την πλήρη σάρκωση του λόγου, τέλεια σάρκωση του λόγου. Και τους αποκαλεί αθέους και απίστους.
Αν λοιπόν αυτός ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό ως τέλειο άνθρωπο είναι άθεος και άπιστος, αυτός που δεν τον δέχεται ως Θεό τι είναι, πόσο πιο πολύ άπιστος και πόσο πολύ άθεος είναι. Ίσως αφαιρείται παράξενο. Θα πω ένα πολύ αγγλικό, όπως ο Παύλος στον Τιμόθεο, στην Α, στο 2ο κεφάλαιο, λέει όποιος διδάσκει ότι ο γάμος είναι κάτι το επιλείψιμο κλπ. Ή όποιος διδάσκει ότι υπάρχουν φαγητά που μονεί μυθικό στον άνθρωπο, αυτό αποτελεί δαιμονική διδασκαλία. Διαπροσκέπτει το δαιμόνο. Δηλαδή, λέω ότι ένα φαγητό μονεί τον άνθρωπο, ηθικά. Δεν με φας κατζόχυρο που λένε πολύ, μη φάτε ένα φαγητό, ξέρω εγώ ένα που εμείς δεν μας αρέσει. Μονεί τον άνθρωπο ηθικά. Αυτό είναι βλάστημα. Το μη φάνε φαγητό, διότι δεν μου αρέσει για άσκηση, επιτρέπεται. Το να μην το φάτε με μολύνει ηθικά, είναι απορριπταίο και εξοπλιστέο και καταδικαστέο. Όπως και ο γάμος. Και τους άλλους κανείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλει κάποιος να παντρευτεί διότι θέλει στο Θεό να αφαιρωθεί. Ευλογημένο. Ναι. Έγκαμο ή άγαμο βίο. Αν όμως δεν παντρευτεί διότι συχνά τον γάμο, αλλημονό του, ενημέρωση και συνιστά, βλαστημία και αίρεση. Αν λοιπόν αυτά τα απλά πράγματα συνιστούν αίρεση και βλαστημία, φανταστείτε να τα βάλουμε τα Αγία Τριάδα για να απορρίψουμε το ένα προς τις Αγίες Τριάδος. Σήμερα, όπως είπατε πριν, έχουμε τους κόπτας. Κόπτε είναι τριών ειδών. Είναι αυτοί που αποκόπτουν ένα, ας το πούμε, χαρακτηριστικό της Αγίας του Χριστού. Είναι οι λεγόμενοι μονοφυσίτε. Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι σήμερα μόνο θείο πρόσωπο, ότι η θεία ουσία και φύση απερώφησε την ανθρωπότητα και είναι μόνο θείο πρόσωπο. Αυτό ανατρέπει ολόκληρη την πίστη μας. Την ανατρέπει, την ισοπεδώνει. Και δεν είναι σχημολόγο, θα το αναφέρω από την Αγία Γραφή. Τι λέει ο Άγιος. Έχει συνέπειες. Ναι, όχι, ανατρέπει την πίστη μας, δεν είναι μόνο συνέπειες. Ανατρέπει τη πίστη. Θα σου το πω γιατί. Εάν ο Χριστός είναι μόνο Θεός στους ουρανούς, πότε απερωφήθη η ανθρωπότητα από την θεότητα? Μετά την Ανάσταση ή πρώτη Αναστάσεω? Αν αυτό έγινε πρώτο παθόν, τι έπαθε στο βουλό επάνω? Ποιο έπαθε? Θεός. Ο Θεός είναι απαθής. Και ποιο απέθανε? Και ποιο ετάφη? Και ποιο αναισθήθη? Και ποιο ανελήφθη? Αν λοιπόν έγινε αυτό μετά την Ανάσταση, δεν θα πρέπει να πήγε στου ουρανού ο άνθρωπο, να πήγε ο Θεό. Τότε τι, πώ βλέπει και ο Παύλο μιλάει για άνθρωπο στου ουρανού τον Χριστό και ο Στέφανο είδε άνθρωπον ίσουν στου ουρανού. Και τι είπε ο Χριστό, εν εκείνη τη μέρα, δευτέρα παρουσία, θα έρθει ο ιό του ανθρώπου να κρίνει ζώντε και νεκρού. Θα έρθει ο άνθρωπο ίσου. Δεν είπε θα έρθω εγώ ω Θεό και μόνο κάπου τον άνθρωπο. Και μόνο που λέμε αυτή την ευχή, κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και δεν λέμε κύριε ελέησόν με. Ναι, έτσι. Ναι. Έχουμε μαζί τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό καθισμένο στα δεξιά του Πατρός. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι μόνο ο Θεός, τι γίνεται, τι ανελήφθη? Μόνο ο Θεός? Αναλαμβάνω το Θεός με την κοινή από τον πιστό? Όχι. Πώς λοιπόν ο Θεός από δεν έχει πάνω, είχε φύγει από εκεί? Είναι πατέρου παρών. Ω άνθρωπο, ναι, πήγε όπου είναι το πρώτερο και όπως πιστεύω λόγω της αντιδράσης των ιδιωμάτων. Κατέβηκε στη γη και ο άνθρωπο είναι η λεγόμενη αντίθεση των ιδιωμάτων που δίνει τις ώρες να τα αναπτύξουν. Είναι λοιπόν. Και με απλά λόγια να τα λέμε, να καταλαβαίνουν και οι μικροί, τα μικρά παιδιά που πρέπει να μάθουν αυτά τα πράγματα. Να ερμηνεύσει μια αντίθεση των ιδιωμάτων. Ο Χριστός είναι δύο φύσεων. Ό,τι είχε μια φύση, η θεία, ιδιώματα, τα αντιταδίδει και τα κυκλοφορεί σαν δοχεία, συγκοινωνούν τα δοχεία και στην ανθρωπότητα. Και αντίστροφα. Ό,τι έχει η ανθρωπότητα θα δει στην θεότητα. Γι' αυτό λέμε όταν πάσχει ο άνθρωπο, πάσχει ο Θεό, χωρί να πάσχει. Όμω το πάσχει ο άνθρωπο, θα δει και στην θεότητα. Έτσι, όταν είναι πανταχού παρών ο Θεό, αυτού η πανταχού παρουσία αντιδίδεται και στην ανθρωπότητα. Όταν λέμε ότι είναι προαιώνιο ο Θεό, αυτή η ιδιότητα τη προαιωνιότητα του Θεού αντιδίδεται και στην ανθρωπότητα. Χωρίς να είναι προαιώνιο ο Θεό. Αυτά είναι από τον Ιωάννη του Χριστού. Αυτά είναι από τον Ιωάννη του Δαμασκηνού και λοιπά. Και του Χριστού μου, ναι. Και πολλών πατέρων τη Εκκλησία μιλάνε για αυτά τα αντίθεση των ιδιωμάτων. Εάν λοιπόν ο Χριστό είναι σε μόνο ο Θεό, τι θα έρθει να κρίνει, πώ θα κρίνει, αφού θα έρθει ο άνθρωπο να κρίνει τον κόσμο. Και τι ανελήφθη. Έχει πάνω. Άρα ψεύδεται ο ίδιο. Και μας πλανά. Γιατί είπε θα πάρω και εσάς εκεί πάνω αυτός να ανέβει. Πώς θα πάρω τους ανθρώπους αφού αυτός να ανέβει εκεί πάνω? Ναι, βέβαια. Και πώς είδε ο Στέφανος τον Υιόν του ανθρώπου στάμενο δεξιά της δυνάμεως? Υιόν ανθρώπου είναι εβραϊσμός, εβραϊκή έκφραση, σημαίνει τον άνθρωπο Ιησού. Ναι. Τον είδε εκεί πάνω. Και πόσο πάρουν ότι έχουμε μεσή τους ουρανούς άνθρωπον Ιησούν?
Και πώς ο ίδιος λέγει δεν ο Χριστός, θα έρθει ο νίκη τη μέρα, ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, αν δεν είναι και άνθρωπος και είναι μόνο Θεός. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι απλή αίρεση ο μονοφυσιτισμός, είναι ανατροπή της καθόλου πίστεως. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Άγιος, ο Θεολόγος, Δευτέρα Ψήφιση του Χωριφτάρι, το εξής. Όποιος δεν δέχεται Ιησούν ερχόμενον εν σαρκή, αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίζει ο Άγιος Άγιος Θεολόγος. Γι' αυτό λέμε ότι η κόπτε μονοφυσίτε είναι πλάνη και Αντίχριστος. Όσο και αν τα αυστηρά αυτή η φράση είναι του Ευαγγελίου. Να την κρύψουμε για λόγους να χαϊδολογήσουμε τους αιρετικούς. Ας το καταλάβουν, να απορρίψουν τις λέξεις. Ναι, να ενεργοποιηθούν και να το καταλάβουν. Γιατί ο Άγιος αποκαλεί πλάνος και Αντίχριστος. Αυτό στην ουσία. Υπάρχουν άλλοι, οι λεγόμενοι μονοενεργείται. Αυτοί λένε, ναι, μεν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, αλλά ουδέποτε ενεργεί ως άνθρωπος. Είναι ένα ανδρίκιο, είναι ένα κουρδιστό πράγμα και ενεργεί μόνο ως Θεός, ουδέποτε ως άνθρωπος. Και αυτό είναι ψευδές, διότι και ο Χριστός ενεργεί και ως άνθρωπος. Ενεργεί και ως άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε αλλού να μην ξέρει ανθρωπότης και αλλού να ξέρει ως Θεότης. Ναι. Άλλο να παρακαλεί τον πατέρα και άλλο να ενεργεί κατευθείαν και λοιπά. Θέλω, καθαριστής. Λοιπόν, ενεργεί και ως άνθρωπος, απλώς θα πιστεύουμε ότι ό,τι ενεργεί ως άνθρωπος ταυτίζεται με αυτά που ενεργεί ως Θεός. Υπάρχει ταύτισης των δύο ενεργειών του Χριστού μας, χωρίς να καταργούνται. Έχει πλήρης ενέργειες της ανθρωπότητας ο Χριστός μας. Εν ενεργεία της ενέργειας δεν είναι υπερβολή το σχήμα αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι, να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Το καταλάβουμε. Και όχι δεν ενεργούσε, δεν ενεργεί ως άνθρωπος, αυτή για να αντιμετωπίσει τους Αριανούς, έβγαλε τη θεωρία του μονοενεργητισμού. Όπως είναι η μονοθελήλη του 6ου και 7ου αιώνα, ή σημερινή η Αρμένη κλπ. Οι οποίοι λέγανε για να αντιμετωπίσουν τους Αριανούς ότι ναι, ο Χριστός είναι άνθρωπος, αλλά έχει μία θέση, τη θεία. Δεν έχει ανθρωπινή θέληση. Τότε πώς λέει στον πατέρα, πάτερ, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά εσύ όπως θέλεις. Για να λέω όχι, για να λέει τη φράση, όχι όπως θέλω εγώ. Εγώ μεν έχω θέληση, αλλά την αφήνεις στην άκρη και δέχομαι τη δική σου θέληση. Έχω θέληση, πατέρα. Έχω δική μου θέληση, αλλά την προσαρμόζω πίσω από τη δική σου θέληση. Έχει λοιπόν και θέληση ο Χριστός, έχει και ενέργεια, έχει και φύση και αυτά που έχει μια ανθρωπροσωπικότητα. Και όμως υπάρχουν σήμερα αιρετικοί που διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Και κατά την εκκλησία μας, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, αυτοί που δέχονται ότι καταφαθεί σαρκώθη είναι άπιστοι και άθεοι. Είναι αυστηρός ο λόγος. Μα το λέει το Ευαγγέλιο, πώς το κάνουμε. Αρκετά καλοπιάνονται οι άνθρωποι για να μην είμαι ευγενεί σήμερα και μοντέρνοι κλπ. Στα θέματα πίσω κατάφεση δεν χωράει. Τα λέμε με αγάπη, τα λέμε με καλοσύνη, αλλά λέμε κύριε, κάνει λάθος. Μην περνά με κόκκινο, θα τσακίσει το αμάξι. Θα φανώ καλό, αφήστε να περάσει και το σκύλο αμάξι, θα φανώ καλό και δεν του λέω, δεν τον ειδοποιεί για τον κύριο που διατρέχει. Θα πάει στην κόλαση ο κόπτη. Δεν του πειράζει, αδελφέ μου. Κάνει λάθο αυτά τα θέματα και κινδυνεύει να χαθεί, να πα στην κόλαση. Φύγει από εκεί που είσαι. Δεν είναι σωστή η πίστη σου έτσι. Του το λε με αγάπη και πόνο. Δεν τον κατηγορεί, δεν τον διώκει. Δεν το πει όταν έχει ένα φάρμακα μπροστά σου και έχει μέσα και λίγο στριχνή. Δεν του πει πρόσεξε, μην πέσει από αυτό. Μην πάρει από εκείνο, από τη στριχνή. Θα πεθάνει. Τον ειδοποιεί. Πόση μάρα στο παιδάκι, παιδάκι μου Γιωργάκη. Πρόσεχε, περάσει τα μάξια, πρόσεχε, παίρνει κανένα μάξι. Το λέει από κακία η μάνα. Να φτιάξει το παιδάκι, το λέει η μάνα. Ναι. Έτσι και εμάς πρέπει να μας συνέχει η αγάπη για το πρόσωπο, να ανταδιοποιούμε, ειδοποιούμε, ενημερώνουμε με αγάπη και καλοσύνη. Θα πρέπει να του λέμε, εγώ πιστεύω ότι είμαι εν αληθεία και στο αποδεικνύω αγιογραφικά. Γιατί του Ευαγγελίου θα αποδείξουμε την αλήθεια και όχι με δικά μας λογικά επιχειρήματα. Προχθές με ρώτησαν και μου είπαν, με πήραν τηλέφωνο μια κυρία και μου λέει, κύριε Κόκορη, γιατί ο Χριστός χρησιμοποίησε το σταυρό και ένα άλλο τρόπο, όχι ένα άλλο τρόπο για να πεθάνει. Γιατί όμως έχει νηστεία, αφού είχαν και άλλη νηστεία, οι εθνικοί είχαν νηστείες. Γιατί έχουμε ναούς εφόσον και οι εθνικοί είχαν ναούς και θυσιαστήρια. Και εγώ απάντησα γεωγραφικά. Έχει απάντηση. Έχει απάντηση. Μόνο που θέλει ψάξουμε ότι γραμμά, δεν το βρούμε. Είπα το εξής. Ο Χριστός σαρκώθηκε, μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν έφερε υλικά εξ ουρανού να μας σώσει. Από αυτά που ήταν εδώ πέρα πήρε. Πήρε νηστεία που είχαν τα έθνη, πήρε ναούς και θυσιαστήρια που είχαν τα έθνη, πήρε βαπτίσματα που είχαν τα έθνη, πήρε το σταυρό που είχαν τα έθνη, πήρε γλώσσα που είχαν οι Έλληνες γενικά, ας το πούμε έθνη. Αυτά τα πήρε, τα εξαγνεί, τα εξαγιάζει, τα χρησιμοποιεί και τα βάζει στην υπηρεσία του. Πάντα. Πήρε το σταυρό. Είχαν και Αιγύπτιοι σταυρό και Έλληνες σταυρό και Ρωμαίοι. Ως όπλο εκκλήματος.
Σταύρων αρχαίοι Αιγύπτου Σταύρων. Οι Σταύρων του δούλου του. Σκληροί. Τι γίνεται τώρα. Οι Αιγύπτιοι είχαν σταυρό με κρίκο πάνω. Τον Ασάντα που λέγεται. Ναι. Λοιπόν, τα πήρε αυτά ο Χριστός. Και μάλιστα το ξέρουμε και μάλιστα το Σταυρό τον επέλεξε προχρόνων αιωνίων πριν μεταθυμία του κόσμου του. Αυτό που είπατε. Έχει επιλέξει το, Χριστό, το Σταυρό Χριστός. Τον επέλεξε. Προγνώριζε πού θα καταδείξει το Σταυρό. Το απλό σχήμα θα είναι όπλο καταδίκηση των πλέον ειδεχθών εγκληματιών. Το πήρε. Το χρησιμοποιεί ο ίδιος εκουσίως για να σταυρωθεί ώστε να πληρώσει ως ο μέγιστος των κακούλων τα μαθήματα δικά μας και ξεκινήσει το Σταυρό με το αίμα του Χριστού. Μάλιστα. Και γίνεται Σταυρός Χριστού πλέον. Στο Γολγοθέα πάνω υπάρχουν τρεις σταυροί. Χριστού μες το δύο ληστών. Ο μόνος αγαθός, δίκαιος και ζωπίος σταυρός είναι του Χριστού, δεν υπάρχει άλλος. Υπήρχε νηστεία στην αρχαία Ελλάδα. Νήστευαν και οι αρχαίδες για τους θεούς τους. Την παίρνει νηστεία ο Χριστός και την κάνει νηστεία δική του. Της δίνει χριστιανικό περιεχόμενο. Υπήρχαν βαπτίσματα, είχαν και οι Εβραίοι βαπτίσματα. Το παίρνει το βάπτισμα, κάνει δικό του βάπτισμα. Το εξαγνίζει, του δίνει χριστιανικό περιεχόμενο. Υπήρχαν θυσιαστήρια και θυσίασαν μέχρι και την Ιφηγένεια θυσίασαν οι Έλληνες. Και ανθρώπους είχαν και ανθρωποθυσίες. Όπως και οι Εβραίοι είχαν ανθρωποθυσίες. Όπως και άλλοι είχαν ανθρωποθυσίες. Παίρνει πάνω αυτό το θυσιαστήριο ο Χριστός μας, το εξαγνίζει, το εξαγιάζει, το κάνει χριστιανικό. Αυτό το. Έτσι, υπήρχαν γλώσσες. Δεν είχε γλώσσα του Αγγέλου να φέρει κάτω. Πού να καταλάβουν άνθρωποι. Παίρνει τη γλώσσα την ελληνική, η οποία ήταν το μόνο εργαλείο που το ήθελε να χρησιμοποιήσει. Πράγμα τη γλώσσα στα αρχαία για να διαδώσει τα δικά του ψηλά νοήματα και αυτή τη γλώσσα την εξαγιάζει και τη θέση στην υπηρεσία του. Και όχι απρόοπτα και μπαίνει στην ιστορία η γλώσσα ελληνική. Προ-Χριστού 250 χρόνια την επιστρατεύει αυτή η γλώσσα με το να ένα Αγίο Πνεύμα να ευρυνεύσει την Παλιά Διαθήκη και στην αρχαία ελληνική, την Αλεξανδρινή Διάλεκτο, και αυτή οι 72 λεγόμενοι ερμηνευτές Παλιάς Διαθήκης. Έφερε λοιπόν υλικά ο Χριστός, όχι δεν ήταν, από τη γη πήρε υλικά. Και το πω στην κυρία. Από εδώ πήρε υλικά ο Χριστός μας. Από τη γη πήρε πέτρες και φτιάχνει ναό και μάρμαρα και τούβλα και χώματα και καλάμια και φτιάχνει το ναό του. Από εδώ τα πήρε τελικά. Δεν έφερε εξ ουρανού υλικά. Ούτε έφερε αγγέλους να μας διδάσκουν. Από εμάς, από ανάμασά μας πήρε. Πήρε μερικούς άλλους που έκανε ιερείς, άλλους ιεροκύρες, άλλους ψάλτες, άλλους θεολόγους κλπ. Και διδάσκουν τον κόσμο. Από εδώ πήρε υλικά. Από εδώ έχει γλώσσα. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι. Σας είπα, με ρωτούν πολύ, παίρνουν πολύ διάφορα τηλέφωνα και λένε γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και επειδή του στριμώχνουν οι λεγόμενοι δωδεκαθεϊστέ και λοιπά, επειδή είχαν και αυτοί αρχαίους δεν γνωρίζουν να απαντήσουν. Ναι. Και του είπα, αυτό θα απαντάτε. Και γιατί από αυτό. Αποδεικνύει ότι η δική μας η πίστη είναι αληθινή. Είναι η μόνη αληθινή, διότι είναι εξ αποκαλύψεως. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη προφητείες, οι οποίες άρχισαν να λέγονται και αργότερα να καταγράφονται από το 3000 π.Χ. περίπου και παλαιότερα από τον 8ο, τον 7ο από Αδάμ. 8ο από Αδάμ. Και φτάνουμε αργότερα στον Αβραάμ, κατεβαίνουμε στον Μωυσή, ο οποίος τα καταγράφει πλέον και αργότερα στους προφήτες. Όλοι αυτοί οι προφήτες έχουν και προφήτες της Θήλαθεν γραμματείας. Ας πάρουμε του Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν έχει επίδειξει κανένα έργο υψηλό πνευματικό έργο, τίποτε. Αγριότητα έχει να πει τίποτα και ανυπακούει στο Θεό. Και αυτό για να μην διαβληθεί το ιερό κείμενο. Το ιερό κείμενο. Μέσω δια των προφητών λοιπόν ο Θεός προλέγει πράγματα τα οποία θα γίνουν 1000 χρόνια αργότερα, 1500 χρόνια αργότερα, 300 αργότερα χρόνια. Σε τόπο και χρόνο και καθένας ανύποπτες. Και στη Βαβυλώνα προφητεύει ο Δανιήλ και στο Ισραήλ προφητεύει ο Ερεμίας, ο Ζεκεΐλ, ο Δαβίδ κλπ. Και σε χρόνους που απέχουν μεταξύ τους. Αυτές λοιπόν οι προφητείες έχουν όλες εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως δεν είναι απλές προφητείες οι οποίες θα φέρονται στον άνθρωπο Ιησού. Είναι συνδεδεμένες και με τη θεότητα του Χριστού. Δηλαδή αναφέρεται στον Θεό Ιησού και στον άνθρωπο Ιησού. Στον ιστορικό Χριστό. Ναι. Ώστε αν κανείς μπορέσει και καθίσει και κατατάξει χρονολογικά τις προφητείες, έχουμε μια προϊστορία του βίου του Χριστού. 500.000 χρόνια πριν γεννηθεί, πριν σαρκωθεί. Ξέρουμε τον βίο του σε λεπτομέρειες καταπληκτικές. Που δεις άλλος δημιουργός θρησκείας, το έχει αυτό. Έχει ο Μωάμεθ τέτοιο να επιδείξει. Έχει ο Βούδας. Έχει ο Ζαρατούστρα. Έχει ο Κομφούκιος τέτοιο να επιδείξει. Όχι δε. Μόνο ο Χριστός έχει αυτό το χάρισμα, το ιδίωμα, να μπορεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο Θεός. Διά των προφητιών.
Ας πούμε ένα παράδειγμα. Και δια της Αναστάσεως του Γεωργίου. Λέει ο Ισαγίας το 14 ότι ο παιδίο εγήθη μη και το όνομα αυτή Εμμανουήλ. Εγήθη παιδίο, άρα θα είναι αρσενικό το παιδί από παρθένα γυναίκα και θα είναι το όνομά του Εμμανουήλ που σημαίνει με θυμών ο Θεός. Ξέρετε, καλά, το λέγανε Εμμανουήλ. Τι σημαίνει αυτό? Τα εβραϊκά ονόματα αγιογραφικά σημαίνουν ιδιότητα του προσώπου. Δεν είναι όπως σε εμάς που είναι προσιγορικά Γιώργος, Γιάννης, Αντώνης, Νίκος κλπ. Σημαίνουν ιδιότητα του προσώπου. Γι' αυτό Αδάμ σημαίνει χωματένιος, Εύα σημαίνει ζωή, Αβραάμ σημαίνει απλώς περάτης, Αβραάμ σημαίνει πατήρ εθνών, Ισάκ ο γέλος, Ιακώβ πτερνιστής. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι ο Εμμανουήλ, σημαίνει αυτό που όντως είναι το πρόσωπο. Είναι ο Θεός που είναι ανάμεσά μας. Είναι αυτό που λέει ότι έκτονος και κατέβη και πεφάτησε ανάμεσά μας. Ως εις εξ ημών. Ναι, ως εις εξ ημών, ναι. Λοιπόν, για να σας ξεκουράσω και λίγο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε, μάλλον να εξηγήσουμε στους αγαπητούς φίλους που ακούνε, φαντάζομαι με αδιάπτωτο ενδιαφέρον, διότι αυτά που μας λέει ο κύριος Κόκορης είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, έστω και αν όχι με αυτό το θεολογικό τρόπο, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή, πρέπει να γνωρίζουμε και το τριαδικό μας δόγμα και την ενσάρκωση του Θεού Λόγου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κόκορη, αν μου επιτρέπετε. Καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα σε άλλους και αγανακτούν, φωνάζουν, τους λένε ότι είστε χοντροκέφαλοι, τα καταλαβαίνετε κλπ. Όμως ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι αυτό το πράγμα που είπες τώρα δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, σάρξ και αίμα. Πατέρα, ο Κύριος. Άρα θέλω να πω ότι η αποκάλυψη τελικά γίνεται από το Θεό. Βοηθούν και οι άνθρωποι, εκείνοι που αγαπούν τους άλλους με την αγάπη τους και με την διδασκαλία τους, έτσι. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τώρα. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή, στο γάμα και πρόστιμο 15-16, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απολογούμε και την πίστη μας με ταπραήτως και φόβο. Να απαντούμε, δηλαδή με καλοσύνη και αγάπη οι άμεσοι κατηγορούν ως δύσκολους και επιθετικούς χριστιανούς. Δεν το τηρούμε, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με πολύ πραγματικά πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Ναι, αλλά μας διευθύνει κάποιος εδώ. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που αλλάζει τους ανθρώπους, ναι, και η έμπνευση, ναι, του Αγίου. Απλώς να κάνουμε μεταφορά εμείς της Θείας Αποκαλύψεως, της Θείας Αληθείας, και να φέρουμε τον Θεό να καλύψει τις ψυχές των ανθρώπων. Ναι, ναι, αυτό αλλά, που ξέρετε, καμιά φορά αγανακτούμε, διότι μιλάς με κάποιον ο οποίος εκπαιδεύει και εκπαιδεύει, βρίζει αυτό που πιστεύει. Οπότε κάπου εξανίστασε. Δεν επιτρέπεται, αλλά ανθρωπίνο και λόγω αδυναμίων εξανίστασε. Λόγω αδυναμίων. Εδώ πρέπει να έχουμε μπουνάτσα μέσα μας, ειρήνη μέσα μας. Πρέπει λοιπόν, και αυτά πρέπει να λέμε είναι του Ευαγγελίου. Όχι δικές μας ερμηνείες λογικοφανείς για να τις δεχτεί ο άλλος. Ο Παύλος προχθές που είχαμε του Σταυρού, τι είπε? Εμείς κηρύττουμε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον. Έλλειψη μεμορία, ευρέ σκάνδαλο. Εμείς αυτό κηρύττουμε. Αυτό κηρύττουμε. Το Χριστό, τον Θεό σταυρωμένο, που φαίνεται βλακία για τους Έλληνες, σκάνδαλο για τους Εβραίους. Αλλά αυτόν κηρύττουμε. Και μάλιστα, εμόνο τη σοφή του κόσμου τούτου, ο Θεός και τα αποκάλυψε σε νήπια και απλώς ταπεινούς ανθρώπους. Εμείς ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας, διότι και πάμε να δώσουμε ένα περίβλημα κοσμικοφανές, δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτός ο νεολογισμός, να το δέχεται το συνομιλητής μας, ώστε να μην μας κατηγορήσει. Θα πούμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ανεξάρτητα αν μας ερμηνευτεί το απορρίψει. Είναι θέμα δικό μας, εμείς θα πούμε αυτό που πιστεύουμε, που πιστεύουμε σαν προσωπική γνώμη, που δεχτήκαμε πληροφορία και το πιστέψαμε. Αυτό που η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζει και διδάσκει. Αυτό θα πούμε στους άλλους. Είτε το δεχτούν είτε δεν το δεχτούν. Έτσι, έχουμε μόνο 2 λεπτά ακόμη. Ναι. Σας κουράσαμε σήμερα. Να μας πείτε, πολλοί θα έχουν την απορία πολλοί τηλεθεατές, αν θα μιλήσουμε για τους ψευδομαρτυρίες του Ιεχωβά. Και τι έχουν κάνει. Είναι ένα θέμα που μπορεί να μιλάει κανείς. Θυμάμαι ότι έκανα 6 χρόνια μαθήματα με 2 εβδομάδες και το όλο το θέμα δεν το εξαντλήσαμε. Διότι ξέρετε, η εταιρεία Σκοπιά. Ναι, ναι. Τα πάντα διαστρέψει. Τα πάντα. Από το με πρώτο χωρίο της γενέσεως, το τελευταίο. Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν ξέρω αν ο διάβολος μαθαίνει από αυτούς
το πώς να διαστρέψει τις γραφάδες. Από ένα παράδειγμα, δεν υπεργότητα, δεν υπεργότητα λέω το πρώτο χωρίς γενές το διαστρέψαμε. Ναι, λέει, το πρώτο, αυτό, λέει το πρώτο χωρίο. Εν αρχή επίησον ο Θεός των ουρανών και τη γη. Το εβραϊκό κείμενο γράφει Μπερεσθή Μπαρά Ελοχήμ, που σημαίνει εν αρχή επίησαν οι Θεοί. Επιδικό ρυθμό το εβραϊκό κείμενο. Το παίρνει εταιρεία, σκοπιά, επί την καθυλώνει το κείμενο το 70 και λέει το εβραϊκό λέει οι Θεοί και κάνει και το δάσκαλο για γράμματα. Και πώς το ερμηνεύει, ο Θεός ο Πατέρας μαζί με τον Μιχαήλ που είναι ο Χριστός, Αρχάγγελος και, και με ένα λόχο αγγέλων, Ελοχήμ, φτιάχνει τον κόσμο. Ορίστε. Το εβραϊκό κείμενο τι λέει, εν αρχή επίησεν αττική σύνδεση οι Θεοί. Για εμάς όμως αυτό είναι ευκολονόητο. Και έρχονται όταν λέει οι Θεοί, ο Θεός των τριών υποστάσεων. Γιατί στο γάμα, πιο κάτω στο 26 στίχο 28 λέει ποιος μάθημα κατοικών και η μετέρα και ομίζων, εμείς. Και πάμε και βλέπουμε ότι ο Χριστός επίσης το άθμο κατοικών είναι εικόνα δική του. Τι αναφέρει ο 101 ψαλμός, ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεμελίζει ουρανό και γη. Το Άγιο Πνεύμα θεμελίζει ουρανό και τη γη. Ο Πατήρ είναι ο θεμελίτης. Άρα λοιπόν η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός, εν Αγίω Πνεύματι, τα πάντα δημιουργεί. Και για εμάς το πρώτο χωρίο της γενέσεως είναι εύκολο να το κατανοήσουμε ότι μιλάει για τον Τριαδικό Θεό. Α, με τέτοιο τρόπο που να μην πέσουμε σε πολυθεία και δολοφονία. Σωστά, σωστά. Στην παγίδα αυτών οι οποίοι διαστρέφουν το Ευαγγέλιο και όπως λέει κάποιος Κυριακόκορη, λέει το εξής ότι παρουσιάζουν ένα οικοδόμημα οι Ισραηλίτες, αλλά αν πας κοντά τα τούβλα, όλο το οικοδόμημα είναι ανάποδα, αντεστραμμένα. Δηλαδή το, είναι ένα οικοδόμημα, μη οικοδόμημα. Είναι ένα έκτρωμα. Σαν ξαφνικά να δούμε έναν άνθρωπο να έχει το δέρμα του ανάποδα. Αυτό κάνουν δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, πολύ εύστοχα το είπατε, ότι δεν αφήνουμε κανένα χωρίο απρόσβλητο. Όταν άλλο κανένα υπερβολή. Καμία λέξη που να μην διαστρέψει. Τίποτα απολύτως. Λεξίδιο και ξυφίδιο που λένε. Ναι, ναι, τα πάντα έχουν διαστρέψει όλα τα χωρία, μην πω ότι όλες τις λέξεις αγγέλνουν. Μάλιστα. Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόκορη, να το αποσπάσουμε την υπόσχεση ότι θα είναι πάλι μαζί μας σε κάποια εκπομπή και να συνεχίσουμε, διότι νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο, το θέμα των αιρέσεων. Και πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε χάνουν την πίστη τους και νομίζουν ότι τα έχουν πάρει λάθος και πιστεύουν αυτά τις αηδίες που κάνουν οι δολολάτρες και οι αρχαιολάτρες κλπ. Μα και σήμερα χρειάζεται, γιατί έχουμε και νέες αιρέσεις που φαίνονται, οι οποίες έχουν ένα επίκρισμα και υπαρκούν πολλούς δικούς μας. Και χρειάζεται αυτή η ομολογία της πίστης τους και το ξεσκεύδω των αρέσων για να εφλεχθούν τα απλοϊκά μέλη της Εκκλησίας. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε, Κύριε.